Καλησπέρα σας. Η ομάδα του TEDxAthens, στα πλαίσια του τίτλου του θέματος που είναι όρια, σκέφτηκε να ασχοληθεί με την έλλειψη. Την έλλειψη που για τον καθένα μας, αλλά και για τη χώρα μας, είναι αυτή την περίοδο, μπορεί να γίνει ένα στοιχείο δημιουργικής ανάτασης. Αυτό ήταν μια αφορμή για να συναντήσουμε στο πολύ φιλόξενο και ζεστό σπίτι της κυρίας Κατερίνας Αγγελάκη-Ρούκ την ίδια και να συζητήσουμε για να έρθει μπροστά σας να μιλήσει για την έλλειψη. Την έλλειψη όμως από τη θετική πλευρά, ως στοιχείο δημιουργικής διάστασης και έμπνευσης. Και η ίδια η κυρία Κατερίνα Αγγελάκη-Ρούκ ήθελε να δοκιμάσει και τα δικά της όρια, με την έννοια ότι είναι μπροστά σε ένα κοινό, κατά κανόνα νεανικό, ένα κοινό που χρησιμοποιεί πάρα πολύ το smartphone, το email, επικοινωνεί με πολλούς άλλους τρόπους, η ίδια δεν έχει email. Τις διαβάσαμε για πρώτη φορά αυτά που γράφονται στο Wikipedia και στο ίντερνετ για την ίδια και τα εκλεκτά σας σχόλια. Η έλλειψη, λοιπόν, ως παράγοντας έμπνευσης και δημιουργικότητας. Πολύ λίγα λόγια για την ίδια. Έχει εκδώσει 18 βιβλία της. Το τελευταίο μόνο είναι πεζό, τα υπόλοιπα είναι ποίηση. Το τελευταίο εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2016. Έχει μεταφράσει 56 βιβλία από Σέξπιρ και Πούσκιν μέχρι Μαγιακόφσκι και Ντόλαντί μας. Και έχει πάρει και πολλά διεθνή βραβεία. Ας, κυρία Κατερίνα Αγγελάκη-Ρούκ, ποια έλλειψη ήταν για εσάς κίνητρο δημιουργίας? Νομίζω ότι βασικό, βέβαια, στοιχείο της ύπαρξής μου ήταν η έλλειψη, αλλά επειδή γεννήθηκα με μία έλλειψη, γι' αυτό τη συνήθισα, τη θεωρούσα μέρος της ζωής μου και αργότερα εκτίμησα την ουσιαστική αξία της. Ενώ, βέβαια, την αναπηρία μου, που γεννήθηκα με σταφυλόκοκο και εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η πενικυλίνη. Εφευρέθηκε ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, που με μια ένεση θα ήμουν εντάξει. Αυτό είναι αυτό που έπαθα εγώ. Είναι το ξαδέρφι της Πολυμιολίτιδας. Και έγινε η εγχείρηση μου μόλις γεννήθηκα και αυτά. Και μετά όμως, μετά, δηλαδή όλη μου η ζωή με ήταν με αυτή την έλλειψη, δηλαδή το κούτσαμα, αλλά τίποτε άλλο. Δηλαδή έτρεχα, χόρευα, κολυμπούσα. Είχε γίνει απόλυτος, αυτονόητο μέρος της ζωής μου. Και αργότερα, μες στη ζωή και μες την ποίηση που άρχισα να γράφω πολύ νωρίς, ίσως πάλι λόγω αυτής της έλλειψης, 16 χρονών εκδόθηκε το πρώτο μου ποίημα στην καινούργια εποχή με γράμμα. του Καζαντζάκη, του νονού μου, είχα και αυτό το δώρο. Και αυτό λέω πάντα και το ξαναλέω και γίνομαι κουραστική. Αλλά λέω, πλήρωσα ένα ακριβό εισιτήριο για να μπω στη ζωή και από εκεί και πέρα μου ήρθαν όλα, όχι δεξιά με την έννοια την πολιτική, μου ήρθαν όλα καλά. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που λέτε. Τι σας ήρθε καλά, πώς το νιώθετε? Το υπόλοιπο της ζωής, το πώς έγινε δεχτή η ύπαρξή μου, πώς έγινε δεκτή η ποιησή μου,
που λέω πάντα αυτό το ανέκδοτο, το στο έχω ξαναπεί, που ένας άλλαζε σχολείο, ήθελα να αλλάξω σχολείο. Ήμουνα στην Αϊδονοπούλου και είχα μια πολύ καλή φίλη που ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερη και οπότε αποφύτησε. Και είχα αρχίσει να ξυπνάω έτσι η γυναικεία υπόστασή μου και δεν μπορούσα το παρθεναγωγείο, ήταν κλασικό παρθεναγωγείο. Και είπα να αλλάξω σχολείο και να πάω στο Μακρύ, για το μη Παναγιωτόπουλου δηλαδή. Ναι, και με ρώτησε η καθηγήτρια, η ακριβή ήταν, ναι. Αχ, λέει, μα καλά, λέει, δεν φοβάσαι, λέει, το φοβάσαι. Λέω, τι να φοβηθώ. Λέει, εμείς έχουμε συνηθίσει που κουτσένεις. Οι άλλοι δεν σε έχουν συνηθίσει και θα... σε κοροϊδεύουν, θα γελάνε. Και απάντησε το κουτσό κοριτσάκι. Κυρία Κακριδί, όπως με συνηθίσατε εσείς, θα με συνηθίσουν και οι άλλοι. Είμαι αρκετά περήφανη. Ο πνευματικός σας πατέρας, ο Νίκος Καζαντζάκης, είχε πει «Αγαπώ, θα πει χάνομαι». Ο έρωτας ήταν σημαντικό στοιχείο στην ποιησή σας. Στην ποιησή μου και στη ζωή μου. Α, μάλιστα. Ήταν το βασικό στοιχείο όταν και σε αυτό ήμουνα πάντα, αυτό πραγματικά περίεργο, ήμουνα τυχερή. Όταν άρχισα να αισθάνομαι αυτό, ήταν για μένα η πηγή έμπνευσης, πηγή ύπαρξης και δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι με αποβάλανε οι άντρες λόγω του περίφημου, της περίφημης αναπηρίας. Απλά δημιουργούσα μία ατμόσφαιρα, ήταν το α και το μ της ζωής μου ο έρωτας και ίσως φαίνεται βέβαια και στα ποίηματα. Παράλληλα, είχατε μια πολύ έντονη συντροφική σχέση με τον σύζυγό σας, που ήταν μάλιστα και Βρετανός. Ναι, ήταν Βρετανός. Ιδανικός σύζυγος, σύντροφος. Δεν σημαίνει δεν ήμασταν ζευγάρι, αλλά ήμασταν 43 χρόνια μαζί. Και όταν πέρασε η πρώτη νεότητα, ήταν ο σύντροφος, ήταν ο ιδανικός σύντροφος. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν τσακωνόμαστε που και που ή ότι δεν... Αλλά είχε πάντα μια φοβερή κατανόηση και είχε τόσα ταλέντα, και ήταν τόσο χαμηλών τόνων. Αφήσανε. Ήμουνα και εδώ, κυρίως εδώ, φοβερά τυχερή. Αλλά τον έχω χάσει. Είστε μπροστά σε ένα κοινό το οποίο διαβάζει πάρα πολύ, αλλά πιθανόν να μην έρχεται συχνά σε επαφή με την ποίηση. Τι έχετε να του πείτε για την ποίηση? Τι να πω, η ποίηση είναι άλλο, όπως τα περισσότερα πράγματα της ζωής, αλλά η ποίηση σαν τον έρωτα. Έρχεται απρόβλεπτα. Δεν ξέρεις. Βέβαια, όσο πιο κοντά είσαι σε ένα περιβάλλον που διαβάζει ποιήση και έχεις μεγαλύτερη οικειότητα. Αλλά εγώ νομίζω ακόμη και αν είσαι τελείως αποξενωμένος, μπορεί να έρθει μια στιγμή, κάποιος στίχος, κάποια στιγμή που ακούστηκε ο στίχος αυτός στη ζωή σας, να εκφράσει από σύμπτωση, ποιος ξέρει,
αυτό που αισθάνεστε ακριβώς. Και είναι, βέβαια, η ποίηση, ας μην ξεχνάμε ότι αλλάζει πρόσωπο και ύφος και τα πάντα με, με τον καιρό. Τώρα, να πούμε, η ποίηση που γράφεται τώρα, αλλά γράφεται και είναι ποίηση. Αλλά είναι πολύ πιο συνδεδεμένη με αυτό που συμβαίνει. Να κάνουμε ένα ωραίο επίλογο, να μας διαβάσει το ποίημά σας «Η ευλογία της έλλειψης». Η ευλογία της έλλειψης. Ευγνωμονώ τις έλλειψεις μου. Ό,τι μου λείπει, με προστατεύει από εκείνο που θα χάσω. Όλες οι ικανότητές μου που ξεράθηκαν στο αφρόντιστο χωράφι της ζωής, με προφυλάσσουν από κινήσεις στο κενό, άχρηστες, ανούσιες. Ό,τι μου λείπει, με διδάσκει. Ό,τι μου έχει απομείνει, με αποπροσανατολίζει. Γιατί μου προβάλλει εικόνες από το παρελθόν, σαν να ήταν υποσχέσεις για το μέλλον. Δεν μπορώ, δεν τολμώ, ούτε έναν άγγελο περαστικό να φανταστώ, γιατί εγώ σ' άλλον πλανήτη, χωρίς αγγέλους, κατεβαίνω. Η αγάπη, από λαχτάρα που ήταν, έγινε φίλη καλή. Μαζί γευόμαστε τη μελαγχολία του χρόνου. Στέρισέ με, παρακαλώ το άγνωστο, στέρισέ με κι άλλο για να επιζήσω. Η Αγγελάκη-Ρούκα αισθάνεται πολύ τυχερή από τη ζωή της και εμείς πολύ τυχεροί που την είχαμε απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.